Όταν έχεις τη θάλασσα δίπλα σου και ο καιρός σε ευνοεί, δεν γίνεται να μην ρηχθείς στα νερά του παρασιτικού. Αυτό γίνεται πραγματικότητα μέσω της ιστιοπλοείας, που στην Ελλάδα λόγω και της παράδοσης έχει την τιμητική της. Άνθρωποι που έχουν δραστηριοποιηθεί γύρω από το αντικείμενο στο Βόλο έδωσαν την ευκαιρία και σε τηλεοπτικό συνεργείο για μια υπέροχη βόλτα. Είμαι ο διευθυντής της Χήμερα Sailing. Είναι σχολή ανοιχτής θαλάσσης, ιδιωτική σχολή ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης. Και έχουμε 1,5 χρόνο που λειτουργούμε υπό αυτή την ομάδα. Και από αυτό το καθεστώς. Η έδρα σας στο Βόλο είναι. Η έδρα μας είναι στο Βόλο. Είμαστε στη Ξενοφόντος 1, είναι τα γραφεία μας. Στο τέταρτο όροφο είναι το κτίριο της εφορίας. Είναι πίσω από το Δημαρχείο. Νομίζω ότι όλοι οι Βολιώτες το γνωρίζουν. Όπως και πέρσι, κάνουμε ένα event. Το έχουμε ονομάσει Free Day Sailing. Δηλαδή, προσπαθούμε να δείξουμε λίγο στον κόσμο την ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης και παρουσιάζουμε και τη δραστηριότητα της σχολής Συνάμα. Είμαστε με βάση εδώ στο Φλό που ενημερώνουμε τον κόσμο με φυλάδια. Και άτομα τα οποία ενδιαφέρονται και θέλουν αργότερα να έρθουν στη σχολή, βγαίνουν μια ελεύθερη βόλτα με το σκάφος μας. Αυτό είναι το κύριο event μας. Βέβαια, το βράδυ έχουμε και κάποιες απονομές πτυχίων από τους μαθητές που φοιτήσαν φέτος στη σχολή. Η ιστιοπλοεία έχει δύο κομμάτια. Είναι η ιστιοπλοεία τριγώνου και είναι η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης. Η ιστιοπλοεία τριγώνου είναι κυρίως οι Ολυμπιακές κατηγορίες. Και η ιστιοπλοεία τριγώνου δουλεύεται μέσα από τους ναυτικούς ομίλους. Τώρα, το κομμάτι της ανοιχτής θάλασσας είναι και πολύ επίπεδο και πολύ. Και ευρύτατο. Δηλαδή, μπορείς να ασχοληθείς είτε κάνοντας διακοπές, είτε δουλεύοντας ως σκίπερ, είτε συμμετέχοντας σε αγώνες. Φέτος, η σχολή έκανε ένα ταχύρυθμο αγωνιστικό τμήμα και συμμετείχαμε παράλληλα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης στη Σκόπελο. Ζήτηση υπάρχει και από νέα παιδιά αλλά και από μεγαλύτερους. Έρχονται και φοιτητές, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα να δουλέψουμε και τμήματα πρωινά. Πέρα από τα κλασικά του Σαββατοκύριακο, ήταν μεσημεριανά. Ο κυβερνήτης του σκάφους, με τη σειρά του, αναφέρθηκε στα πιο σημαντικά. Να μπορείς να είσαι ο καπετάνιος ενός τέτοιου σκάφους. Τι χρειάζεται ακριβώς και είναι και δύσκολο? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μέσους ανθρώπους. Μέσα μυαλά τα λέω εγώ. Δηλαδή ανθρώπους καθημερινότητάς μας. Τα προαπαιτούμενα είναι να είναι τουλάχιστον 18 χρονών, να γνωρίζει κολύμπη και να είναι απόφυτος δημοτικού. Αυτά ορίζει ο νόμος. Τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, καλή θέληση για συμμετοχή. Να έρχεται δηλαδή στα μαθήματα. Τα μαθήματα είναι περίπου 60 ώρες πρακτικής εξάσκησης, 20 ώρες θεωρητικών μαθημάτων, συν στο τέλος που γίνεται ένα εκπαιδευτικό ταξίδι μονοήμερο ή διήμερο, ανάλογα με το γκρουπ που εκπαιδεύουμε. Στη συνέχεια δίνονται θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές εξετάσεις και ο υποψήφιος ή ο εκπαιδευόμενος μέχρι εκείνη τη στιγμή, εφόσον επιτύχει, γίνεται κυβερνήτης σκάφους ιστιοφόρου μέχρι 15 μέτρα. Μπορεί το καλοκαίρι να πέρασε, ωστόσο το υγρό στοιχείο θέλγητρο για βόλτα με κάποιο σκάφος, αν δίνεται βεβαίως η δυνατότητα, ή και με κολύμπη ακόμη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.